ήθελα να σας πω μόνο 3-4 παραδείγματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που μπορούν να σας φανούν χρήσιμα. Και θα σας φανούν, πιστεύω, χρήσιμα, γιατί ο τρόπος χρηματοδότησης, όπως είπε και η κυρία Κολυβά, που το ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο, απλά εγώ έκανα νόημα να σταματήσει περισσότερα να σας πει για το ποιοι είναι οι τρόποι χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα σας πω μόνο 3 παραδείγματα, για να καταλάβουμε όλοι ότι πλέον έχει αλλάξει και η εμπλοκή των ασθενών είναι η πιο σημαντική. Το είπε το πρωί και η κυρία Μπαρούτσου για τις κλινικές μελέτες. Παλιά οι κλινικές μελέτες ξεκινάγανε από την εταιρεία και καταλήγανε στην εταιρεία. Ενώ τώρα σε όλα τα προγράμματα τα οποία θα προσπαθήσω να σας πω, έχω 3 ενδεικτικά, θα δείτε ότι όλα ξεκινάνε και έχουν σαν κύριο άξονα τον ασθενή, αυτό που είπε προηγουμένως και η κυρία Κολυβά, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από τον ασθενή. Σίγουρα είναι η πάθηση, που πάντα την είχε η εταιρεία σαν αντικείμενο. Τώρα όμως ο ασθενής είναι στο επίκεντρο και θα δείτε ότι λαμβάνονται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη οι δικές του δυνατότητες και αντοχές. Το πρόγραμμα αυτό αφορά αυτούς που έχουν πρόβλημα με τους πνεύμονες. Βλέπετε ότι εδώ ξεκινάει και μιλάει για τους ασθενείς αυτό το πρόγραμμα. Είναι 3 τελευταία προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσδιορίστηκε λοιπόν ότι οι ασθενείς είναι ένα σημαντικό μέρος όλου αυτού του προγράμματος. Για πρώτη φορά τα παιδιά μπαίνουν σε μια ξεχωριστή θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ρώτησα και την κυρία Μπαρούση το πρωί για όσους ήσασταν εδώ, για το πότε ξεκινάει ο νέος κανονισμός για τις κλινικές μελέτες. Γιατί ο νέος κανονισμός για τις κλινικές μελέτες στις ειδικές ομάδες δίνει πολύ σημαντική προτεραιότητα, δηλαδή στα παιδιά, στις έγκυες γυναίκες και γενικά. Και δίνει πολύ μεγάλη προσοχή και αυτό πρέπει όλοι να το αξιολογήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών. Γιατί νομίζω είναι ιδιαίτερες ομάδες που είχαν αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Από αυτό το έργο που είναι 27 εκατομμύρια, περίπου στις 500.000 ευρώ, φαίνεται μικρό το ποσοστό, αλλά θα σας πω ποια είναι η ωφέλεια, πηγαίνουν στους συλλόγους των ασθενών. Άρα, αν μπορούσαμε όλοι οι σύλλογοι στην Ελλάδα, οι οποίοι δόξα τω είναι πολλοί, να μπορούσαμε να κερδίζαμε ένα λιθαράκι, θα ήταν καλό για όλους μας. Και την τεχνογνωσία θα πέραμε. Έχω σημειώσει αυτά που είπε το πρωί, το απόγευμα η κυρία Μανέα, ότι έχουμε διαφορές με το εξωτερικό στον τρόπο σκέψης. Είναι σημαντικό, αν συμμετέχει κανείς, αυτόν τον τρόπο σκέψης που έχουν όλοι οι άλλοι, τον ενσωματώνεις και εσύ και νομίζω ότι γίνεσαι λίγο πιο χρηστικός για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Οι ενώσεις λοιπόν εδώ των ασθενών, βλέπετε ότι συμμετείχαν στο στάδιο της έναρξης, στη δημιουργία αυτού του consortium, έτσι, δηλαδή ένα σημαντικό εταίρος. Και στο πεδίο της εφαρμογής, δηλαδή για κάθε μία πάθηση, από πού μέχρι πού θα συμμετέχουν οι ασθενείς και πού θα είναι αυτό που μπορούν να προσφέρουν. Έτσι. Και έτσι λοιπόν βγαίνει και η χρηματοδότηση. Αυτό δηλαδή που υπόθηκε προηγουμένως είναι αυτό το πράγμα, ότι οριοθετούμε πού συμμετέχουν οι ασθενείς και γι' αυτό που συμμετέχουν οι ασθενείς, γενικώς το πρόγραμμα χρηματοδοτείται. Όσο περισσότερο συμμετέχουν οι ασθενείς και μπορούν να δώσουν, γιατί τα εμπόδια λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, έτσι χρηματοδοτείται και το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν. Υπάρχει μια ορολογία, εσείς την ξέρετε καλύτερα, αυτό το tokenism, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι τώρα συμμετέχουν οι ασθενείς για προσχηματικούς λόγους. Αυτό λοιπόν πρέπει να εκλείψει. Και πώς εκλείπει? Μέσα από αυτά τα προγράμματα, τα συγκεκριμένα που σας λέω συμμετέχουν στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου. Ξαναλέω, δεν μιλώ για κλινικές μελέτες που υπόθηκε, που είπε η κυρία Μπαρούση το πρωί. Γενικώς για όλη την μελέτη και την έρευνα που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των ασθενών. Τι ζητάνε λοιπόν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ζητάνε την έγκαιρη ανάμειξη των ασθενών, τη βαθύτερη εμβάθυνση, την ανατροφοδότηση, δηλαδή να μαθαίνουν οι ασθενείς και αυτοί που συμμετείχαν, αλλά και όλοι οι άλλοι, τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει. Αυτή η διάδοση, άρα λοιπόν, αυτό είναι αυτό που λέει και η κυρία Κουκουγιάννη, ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, άρα οι ασθενείς να το έχουν αυτό. Και αυτό που είναι ότι ο κάθε ασθενής, που υπόθηκε και νωρίτερα από τους ανθρώπους που έχουν οικιστική ίνωση, ότι πρέπει να πούν τη δική τους ιστορία. Γιατί, όχι βέβαια σε ένα εμπορικό κομμάτι, αλλά να πούν την ιστορία τους έτσι ώστε να βοηθήσουν να φτιαχτούν οι μέθοδοι, οι αλγόριθμοι και να βρεθούν και τα φάρμακα που θα βοηθήσουν σε αυτό.
Εγώ μπορώ να σα πω, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο τη Πάτρα έφτιαξε πέρσι, ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα για τα αυτιστικά παιδιά, στα οποία είναι ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο νομίζω είναι και το μόνο που έγινε στο Υπουργείο Υγείας και υλοποιήθηκε σοβαρά. Και στο οποίο έχει έναν αλγόριθμο, στο οποίο με βάση το αιτηματολόγιο που πηγαίνει ο κάθενας γονέας και συμπληρώνει, φαίνεται αν το παιδί του έχει κάτι. Επειδή έγινε παρουσίαση σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος, δυστυχώς δεν υπήρχε συμμετοχή όμως από τους γονείς. Αυτό ήταν ένα θέμα, ξέρετε. Γιατί ήταν, δηλαδή, όταν έχεις 60 συλλόγους ασθενών σε μια πόλη που αν πήγαινε ένας από κάθε έναν εκπρόσωπο θα ήταν 60 άτομα, δυστυχώς υπήρχαν μόνο 5. Ο σχεδιασμός για να γίνει αυτή η έρευνα ξεκινάει από τον ασθενή. Δεν ξεκινάμε από το εργαστήριο για να πάμε στον ασθενή. Ξεκινάμε από τον ασθενή, συμμετέχουν σε όλη τη φάση και μετά ξαναγυρνάνε τα αποτελέσματα στον ασθενή. Άρα λοιπόν αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι που χρηματοδοτείται. Τώρα να μην σας κουράζω, γιατί είναι πολύ βαρύ. Και αυτό το πρόγραμμα είχε 32 εκατομμύρια ευρώ. Και που κάθε μία πρόταση ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσαν να συμμετέχουν και νόσεις ασθενών από εδώ. Δυστυχώς, σας λέω, σε κανένα πρόγραμμα δεν είναι να συμμετέχει καμία ένωση ελληνική. Ίσως γιατί είναι όλες αυτές οι δυσκολίες που και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται. Και ένα τελευταίο πρόγραμμα που έχω βάλει είναι το PROTECT, που έχει σχέση με την φαρμακοεπαγρύπνηση. Ξέρετε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί στη φαρμακοεπαγρύπνηση. Δηλαδή, αυτή τη κίτρινη και τη λευκή κάρτα πολύ σπάνια τη συμπληρώνουμε. Αφήνουμε πάντα να την κάνει ένας άλλος δίπλα μας. Μας πειράζει το φάρμακο, αλλά λέμε, ας μην κάνουμε εμείς τον κακό, ας τον κάνει κάποιος άλλος. Αυτές όμως οι ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν δηλώνονται δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Και ξέρετε, όσο πιο σημαντική είναι η πάθηση, τόσο πιο σημαντικά είναι τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία 35 φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που έχει σαν σκοπό να συμβάλλει στην καλύτερη αξιολόγηση σχέσης κόστους ωφέλειας στη διάρκεια ζωής ενός φαρμάκου. Γιατί κανείς, αν πάρει ένα φάρμακο, συνήθως το παίρνει για όλη του την ζωή. Άρα, καλό είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα που έχει κανείς από την επίδραση των φαρμάκων και από την αλληλεπίδραση των φαρμάκων συνολικά που παίρνει, γιατί μπορεί να παίρνει και 5 και 10 φάρμακα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.